και... Το ζήτημα δεν είναι μόνο το κτίριο, αλλά και μια τελείως καινούρια αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ψηφιακή του διάσταση. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχουν πια. Χαρτί στο νοσοκομείο, αυτό δεν πρόκειται να υπάρχει, αλλά και μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τις σχέσεις του ιατρικού προσωπικού με τους ασθενείς. Είναι μια πραγματικά επανάσταση, θα είναι μια επανάσταση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό το νοσοκομείο, βέβαια και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, και είμαστε πολύ βαθιά υπόχρεοι και ευγνώμονες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ακόμα μια πολύ σημαντική δωρεά την οποία κάνει στο ελληνικό δημόσιο. Και βέβαια η δικιά μας δουλειά τώρα και η δουλειά του Υπουργείου είναι να φροντίσουμε το νοσοκομείο να είναι απολύτως στελεχωμένο από την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Και νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι το νοσοκομείο αυτό κατασκευάζεται σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ιδιαίτερες εθνικές ευαισθησίες. Και μάλιστα συνομιλώντας και χθες με τον πρόεδρο Ερντογάν, όταν μου ετέθη το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας και των θεμάτων ισονομίας της πολιτείας, αφού ξεκαθάρισα ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την ελληνική ένωμη τάξη, δεν μπόρεσα να μην υπενθυμίσω και το γεγονός ότι το νοσοκομείο αυτό εδώ κατασκευάζεται εδώ στην Κομωτινή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και του χριστιανικού αλλά και του μουσουλμανικού πληθυσμού. Έτσι. Οπότε με το καλό, εσείς θα τηρήσετε τα χρονοδιαγράμματα.